Χαρνάνε, ποιος θα εκτελεστεί και θα ακούσετε να αποφασίζω όλοι. Κυρία Πίτσαμ είναι η σύζυγος του Τζόναθαν Τζερεμάια Πίτσαμ, που είναι ο βασιλιάς των Ζητιάνων, ο νταβατζής των Ζητιάνων στην πραγματικότητα. Δηλαδή φτιάχνει ψεύτικους Ζητιάνους από τους οποίους τους αμολάει στους δρόμους για να δώσουν λεφτά. Είναι σε πρώτο επίπεδο η, ας πούμε, αγία, η οικογένεια, θρησκευόμενη κτλ. Και σε δεύτερο επίπεδο μεγάλα τομάρια, εκμεταλλευτές κλπ. Κλπ. Και αυτή η οικογένεια έρχεται κάποια στιγμή σε σύγκρουση με τα συμφέροντά τους, δηλαδή με τη συμμορία του Μακίφ, διότι ο Μακίφ παντρεύεται την κόρη τους με σκοπό και αυτός να βάλει χέρι στην επιχείρησή τους. Και αρχίζει η οικογένεια αυτή να καταδιώκει το Μακίφ, καταγγέλλοντάς τον στην αστυνομία κτλ. Σίλια, πρώτα πρέπει να μάθουμε που κρύβεται. Εγώ θα σου πω, καλέ μου, οι παστρικές του τον κρύβουν. Μπα, αυτές δεν θα τον δώσουν. Άστο σε μένα. Το χρήμα κυβερνά τον κόσμο. Άστο σε μένα και ο ποντικός θα μπει στη φάκα. Τούτος εδώ ο Μπρέχτ σκέφτηκε. Λέει, οι άνθρωποι είναι κτίνοι. Θα φτιάξω λοιπόν έναν εξάγγελο. Αυτός είναι ο Κομπέρ. Είναι ο άγγελος, είναι αυτός που μας φωτίζει τον εσώ κοσμό μας. Είναι αυτός που, αν θα θέλαμε να το δούμε, που το έχουμε όλοι μέσα μας, μπορούμε να λάμψουμε σε αυτή τη στιγμιαία συνύπαρξη με τη ζωή και τον εαυτό μας και τους άλλους. Συνέχισε, εγώ πατά μισά. Ναι, είναι ένας άνθρωπος, ένα εξωτικό είναι στην παράσταση, που ουσιαστικά περνάει στο κοινό την ιστορία, την αφηγείται, καθοδηγεί τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε ένα σπίτι. Εντάξει. Σε ένα σπίτι με πουτάνες. Τον παρατηρεί, τον συμβουλεύει τον κόσμο, παίζει μαζί του πάρα πολύ συχνά. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος ρόλος, γιατί κάνει τα πάντα. Ο κ. Μπουρδούμης είναι περίεργο. Όταν δεν τον τραβάει η τηλεόραση, είναι πάρα πολύ σοβαρός. Ότι μπροστά στην τηλεόραση είμαι ένας καραγκιός. Πίσω δεν είμαι καθόλου, πες να πεις. Δεν απευθύνεται εύκολα σε ανθρώπους και συνήθως του αρέσει να είναι με το βρακάκι του. Είσαι σοβαρός. Τι λες, τηλεόραση, καλά. Την αλήθεια λέω, το εκτιμάει αυτό ο συνάδελφός μας, ο κύριος Βούδας μας που μας τραβάει. Εδώ κοιτάξτε μούτρα, που θέλει και δύο γυναίκες ο Σαρδανάπαλος. Τους ρε! Μητέρα! Ο ληστής τέλος πάντων Μακίφ, που είναι ο αγριότερος στις μορίες του Λονδίνου κλπ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας διαχειριστής του κόπου των άλλων. Δηλαδή αυτό πραγματικά που είναι το ταλέντο του Μακίφ είναι να ξέρει να εκμεταλλεύεται τους άλλους. Τη συμμορία του βασικά. Αυτό δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι, είναι ένα ταλέντο. Και οι ταλαντούχοι λοιπόν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τους άλλους σήμερα λέγονται καπιταλιστές. Λοιπόν, ο Μακίφ είναι ένας ενδυνάμει αυτοσχέδιος και προϊόν καπιταλιστής. Στο τέλος του έργου βέβαια που πληρώνει, υποτίθεται, παραδέχεται τη μικρότητά του και παραδέχεται την ασημαντότητα, τέλος πάντων, τη δική του. Ο κ. Κουνέλλας, ο Ηλίας, παίζει το συνεταίρο. Εγώ υποδίδομαι τον καρδιακό φίλο του κ. Μακίφ, τον Μπράουν τον Τίγρη, τον γενικό διευθύντη του Λονδίνου. Και έχουμε κάνει στρατό μαζί με τον Μακίφ. Είμαστε πολύ φίλοι. Αλλά στο τέλος τον προδίδω. Γιατί αυτό το έργο μιλάει πάρα πολύ για την προδοσία. Να συλληφθεί ο Μακίφ και να οδηγηθεί πάρα αυτά στις φυλακές.
Αρχίζετε και μου αρέσετε, κύριε Μπράουν. Ο κύριος Βακούσης, τι να πω, δεν έχω λόγια. Καταρχάς είναι μεγάλη μας τιμή όλων που έχουμε τον κύριο Μάνο Βακούση. Είναι μια ιστορία ο Μάνος ο Βακούσης. Στο ελληνικό θέατρο και στον ελληνικό κινηματογράφο, βέβαια. Στο Καμαρίνι, πώς είναι. Και εδώ, γράφουμε ιστορία εδώ με τον κύριο Βακούση. Μαθαίνω πολλά πράγματα δίπλα του. Καταρχάς μαθαίνω για το θέατρο και βέβαια μαθαίνω και για την ίδια τη ζωή. Είναι πολυπράγμων, πολυσχηδής προσωπικότητα. Πραγματικά πολυσχηδής. Και νομίζω ότι απλά τυχαία δεν. Πώς να το πω. Δεν έχει περάσει από εδώ. Ποιο είναι το δρομοκαίδιο, είναι κοντά εδώ, τι είναι κοντά. Όχι, εδώ είναι το... Δεν έχει κοντά το δρομοκαίδιο, όχι. Δεν έχει κάτι εδώ κοντά. Θα δείτε, κάνω μια μάσκα. Κάνουμε μια μάσκα γιατί ο ρόλος αυτός είναι, είναι και... θυμίζει και κλόουν εκτός των άλλων. Είναι δηλαδή, κυνηγάμε αυτή την πολυμορφία στο ρόλο. Όπως όλα τα πρόσωπα βεβαίως είναι πολύμορφα, έτσι και αυτός. Έχει χιούμορ, έχει πικρό χιούμορ ο ρόλος. Και στην ουσία είναι και διασκεδαστής, αλλά λέει και τα πιο πικρά και τα πιο αληθινά πράγματα ο Πίτσα. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό έργο και επικίνδυνο, γιατί αν το παρατηρήσουμε και το παρακολουθήσουμε, λέει βαθιές αλήθειες, πράγματα που μας ενδιαφέρουν όλους. Η βίβλος μας. Joker. Έχετε κάνει δικά του κομμάτι. Το Joker, όλοι το Joker κάνουμε.